Η Γεωργία Λαλέ πετάει το γάντι στο Γιώργο Γεραπετρίτη, εξηγώντας τι θα του έλεγε διαζώσεις για το έργο της που κατέβηκε, με εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα του έλεγα ότι κατεβάζοντας ένα έργο από μία έκθεση, στην ουσία δεν το κατεβάζεις, το ανεβάζεις ακόμα πιο ψηλά. Η 34χρονη Ελληνίδα εικαστικώς εξηγεί πως το έργο της δεν είναι η ελληνική σημαία, αλλά μια παραλλαγή της, και πως δεν είχε σκοπό να προσβάλλει το εθνικό σύμβολο της χώρας. Το έργο λέγεται σημαία. Έχει τετράγωνα και παραλληλόγραμμα που αναφέρονται στην ελληνική σημαία, δεν είναι η ελληνική σημαία. Είναι ένα εθνικό σύμβολο και σαν εθνικό σύμβολο αντιπροσωπεύει όλους τους Έλληνες. Με συναχώρησε λοιπόν που θεώρησαν ότι το έργο μου προσβάλλει το εθνικό μας σύμβολο. Στην αποκλειστική της συνέντευξη στο Live News, η επιμελήτρια της επίμαχης έκθεσης αποκαλύπτει πως άπαντες στο Γενικό Προξενείο ευνηδιάστηκαν από τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Μας ήρθε εντελώς ξαφνικά. Βέβαια, μετά εμείς δεν είμαστε το κράτος. Εμείς είμαστε εικαστικοί και επιμελητές. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών για να μας το κατεβάσετε. Ένα έργο τέχνης δεν μπορεί να γίνεται πολιτικό εργαλείο, συμπληρώνει, εξηγώντας πως οι πρώτες αντιδράσεις ξεκίνησαν πριν τα εγγένεια της έκθεσης από ένα άρθρο στον Εθνικό Κήρυκα. Πριν γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης, είδαμε ότι υπήρχε ένα άρθρο στον Εθνικό Κήρυκα που είναι μια Έλληνα μεκάνικη εφημερίδα. Απάντησε σε αυτό ο Γενικός Πρόξενος και απάντησε πάρα πολύ καλά και στήριξε το έργο. Δεν περιμέναμε τις αντιδράσεις σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Δεν τις περιμέναμε καθόλου, μπορώ να σου πω. Αντισυμβατική, ακτιβίστρια από οικογένεια καλλιτεχνών. Η 34χρονη Γεωργία Λαλέ δεν δίστασε να κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα πορτοκαλί σωσίβιο, στέλνοντας έτσι μήνυμα για το προσφυγικό. Η επικοινωνία με τον κόσμο μέσω της τέχνης μου είναι η κύρια προτεραιότητά μου. Δεν είναι μια εύκολη ζωή, αλλά είναι η ζωή που διάλεξα για τον εαυτό μου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Το 2014 μετακόμισε μόνιμα στη Νέα Υόρκη και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβρη γιόρταζε με ελληνικά τραγούδια την πρώτη επέτειο της αμερικανικής υπηκότητας. Πολλές φορές το σώμα της γίνεται ο καμβάς της τέχνης της. Πάνω σε αυτό είχε χαρτογραφήσει τη μεγάλη έξοδο των προσφύγων στη μικρασιατική καταστροφή. Το όνομα της προγιαγιάς μου ήταν Γεωργία. Γέννησε το μικρό της στο λιμάνι της Σμύρνης. Η πόλη φλεγόταν και εκείνη γεννούσε. Θύλαζε όσο διέσχιζε το Αιγαίο πέλαγος μαζί με τους άλλους πρόσφυγες. Συχνές είναι οι αναφορές της στα social media, στις νοσηλίες και τη μάχη της με τον καρκίνο. Μια μάχη που έγινε πηγή έμπνευσης για τη σημαία που φιλοτέχνησε πίσω στο 2019 από νοσοκομιακές ρόμπες. Ήταν το τρίτο χειρουργείο μου για τον καρκίνο θηρεοειδούς μέσα σε 2 χρόνια. Χαμογελάω γιατί έχω την τύχη να απολαμβάνω ιατρική φροντίδα από καλούς γιατρούς. Ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η τελευταία της δουλειά με θέμα της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα προοριζόταν να μείνει 2 μήνες στο προξενείο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, κατέβηκε λίγες ώρες αφού του ανέβηκε.